Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Για πείτε μας λιγάκι για την πρωτοβουλία σας, το τι θέσατε υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τι να αναμένουμε από αυτή σας την πρωτοβουλία. Κοιτάξτε να δείτε, το ΚΚΕ βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων του λαού και στη Δυτική Μακεδονία και συνολικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα που ξέρετε, επειδή πολλές φορές και οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ακούσει πολλές φορές να λένε για στοχευμένα μέτρα και να λένε ότι τέλος πάντων υπάρχει δυνατότητα να παρθούν κάποια μέτρα μόνο για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, για ελάχιστα, και αυτή είναι η γραμμή και η κατεύθυνση τους πλέον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, να λένε ότι μπορούμε να ανακουφίσουμε, δεν μπορούμε να ανακουφίσουμε όλους, μπορούμε να ανακουφίσουμε ελάχιστους συγκεκριμένες στοχευμένες περιπτώσεις. Όμως βλέπουμε σιγά σιγά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξύνει και τον πάτο, μαζί και οι κυβερνήσεις της ξύνουν και τον πάτο, και τελικά ούτε τους ελάχιστους, ούτε και τους στοχευμένους, ούτε και αυτούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, για παράδειγμα της θέρμανσης, με τον πλέον εκρηκτικό τρόπο, δεν μπορεί να ανακουφίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της, γιατί ακριβώς έχουν μια συγκεκριμένη στρατηγική με αυτά τα ζητήματα της θέρμανσης, της ενέργειας, και ακριβώς έχουν προτεραιότητες να ανακουφίσουν και να στηρίξουν τους επιχειρηματικούς όμιλους, τους επιχειρηματικούς όμιλους της ενέργειας, οι οποίοι είναι αυτοί που κερδίζουν πολλαπλά από αυτή την ιστορία. Και εμείς θέσαμε στην Κομισιόν κρίσιμα ζητήματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι έχεις μια περιοχή που όχι μόνο είναι χτυπημένη από την ανεργία, όχι μόνο την χτυπάει και ο καιρός, τουλάχιστον 8-9 μήνες το χρόνο, αλλά έχεις ακριβώς και έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την ακρίβεια, τις διαρκείς αυξήσεις στα τρόφιμα, την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την υγεία, με τις κινητοποίησεις που βλέπουμε αυτές τις μέρες και στην περιοχή σας. Άρα λοιπόν θέτουμε το ζήτημα, ένα, να μην κοπεί, να μην υπάρχει καμιά διακοπή ρεύματος, ιδιαίτερα στο βαρύ χειμώνα, να εξασφαλιστεί η θέρμανση ιδιαίτερα για τα σχολεία, να υπάρξει γενναία αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα είδη της θέρμανσης σε όλες τις οικογένειες, και κατάργηση της τρίτας αναπροσαρμογής και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια, ιδιαίτερα για το ζήτημα της ενέργειας. Το καλοκαίρι πέρασε η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια, και εκεί υπήρξε στήριξη και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Και το μόνο κόμμα που καταψήφισε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Άρα λοιπόν σήμερα η συζήτηση που λέει κλαίμε για την ακρίβεια και οδηρώμαστε στα πάνελ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για το πρόβλημα που υπάρχει με την ενέργεια και την ακρίβεια, είναι μια υποκρισία όταν έχεις ψηφίσει το καλοκαίρι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα λέμε ότι είναι πρόκληση η κυβέρνηση να λέει ότι τελειώσαμε με τους φόρους και τώρα πάμε να αυξήσουμε τους μισθούς. Οι φόροι είναι εδώ. Οι φόροι είναι αυτοί που, είναι, που εκτοξεύουν τις τιμές της ενέργειας, τα τρόφιμα και παντού. Είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν τελειώσαμε με τους φόρους, ναι. Ούτε επίσης οι αυξήσεις είναι. Οι αυξήσεις είναι κυριολεκτικά για κλάματα. Δεν μπορεί δηλαδή να ζήσει κανένας ούτε με τις αυξήσεις, ναι, ούτε με τα διάφορα πας που βλέπουμε από τα διάφορα κόμματα. Άρα λοιπόν βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο δρόμος, ο δρόμος της απελευθέρωσης ενέργειας, ο δρόμος του χρηματιστηρίου της ενέργειας, που μας είχαν πει ότι αυτός είναι η ελπίδα μας, η πράσινη ανάπτυξη που έρχεται στη Δυτική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές, βλέπουμε ότι πλήττει και τσακίζει τα εργατικά λαϊκά στρώματα και στηρίζει και θησαυρίζουν από αυτή οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που είπατε για τους φόρους. Το 2022 αυξήθηκαν κατά 8 δισεκατομμύρια και όλα αυτά από έμεσους φόρους, που είναι και οι άδικοι φόροι, γιατί αγγίζουν όλους τους πολίτες, έτσι. Πάω λιγάκι στους συναδέλφους, στον Νίκο. 2,5 δις είναι τα παραπάνω οι φόροι,
2,5 δις παραπάνω φόρους προβλέπονται τα με βάση τον νέο προϋπολογισμό και από αυτά το 95% θα τα πληρώσει ο λαός και μόνο 5% οι εφοπλιστές και το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέτε για τον προϋπολογισμό το 23, εγώ σας λέω ότι το 22 στους 11 μήνες καταγράφησαν έτσι, 8 δις επιπλέον φόροι ακριβώς. Το ΦΠΑ και τον φόρο κατανάλωση στα καύσιμα κτλ. Πάω στους συναδέλφους. Ξεκινάμε τον Νίκο Τσπιτσέρη από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νίκο. Έχουμε και τα ζητήματα των υποκλοπών, τη ΠΕΚΑ. Έτοιμο τον κύριο Παπαδάκη για προεκλογικό σύνθημα ΠΑΣ ΚΚΕ. Είναι έτοιμος να το πει. Κύριε Παπαδάκη, μπορεί να σταθεί ένα αίτημα για την επιδότηση του κόστους θέρμανσης σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή? Έχει υπάρξει κάτι ανάλογο γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια συνηθισμένη πρακτική ή δεν μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο αίτημα? Εμείς το θέτουμε το αίτημα και πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση τα ρίχνει στα κράτη-μέλη και απ' την άλλη η κυβέρνηση λέει ότι είναι εξωγενές το πρόβλημα, είναι μια διεθνή κατάσταση, είναι ο πόλεμος, που δεν είναι μόνο ο πόλεμος, γιατί εδώ είναι και μια αλήθεια ότι πριν από τον πόλεμο αυξήθηκαν οι τιμές. Πριν από τον πόλεμο εκτοξεύτηκαν οι τιμές της ενέργειας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τον πόλεμο, έχουμε να κάνουμε με μια στρατηγική που ακολουθήθηκε και λέει να τελειώνουμε με το λιγνίτη, λέει να απαξιώσουμε τα υδροελεκτρικά, λέει να προωθήσουμε μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μονοκαλλιέργεια. Λοιπόν, αυτό το δρόμο έχουμε ακολουθήσει. Και για παράδειγμα, εμείς βλέπουμε, ξέρετε, ότι με βάση τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι. Τι λέγανε? Να υπάρξει αύξηση του μείγματος υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υπάρχει, λοιπόν, σε σύγκριση με το λιγνίτη και με τις άλλες μορφές ενέργειας. Και δεύτερον, απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο. Και τα δύο ισχύουν. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον επικρατεί το αμερικάνικο LNG. Έχει το πανάκριβο αμερικάνικο LNG και την ίδια ώρα το ρώσικο φυσικό αέριο που ήταν μέχρι τώρα πολύ πιο φθηνό, λόγω των γεωπολιτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή ο κόσμος να πληρώνει όλα τα σπασμένα. Και ταυτόχρονα έχει και τις κυρώσεις, οι οποίες έρχονται και δεν τις πληρώνει ο Ρώσος, ο ολιγάρχης, ναι, που λένε. Το περιγράψατε αυτό και πριν, κύριε Παπαδάκη. Στην πλάτη του λαού. Άρα λοιπόν έχεις λοιπόν μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας φτάνει ως εδώ. Είναι κοινό πρόγραμμα αυτό και με το Ταμείο Ανάκαμψης όλων των κομμάτων. Και να ποια είναι η διαχωριστική γραμμή σήμερα που μπροστά και στις εκλογές, αν θα το θέλετε, κρίνονται όλα τα πολιτικά κόμματα. Είναι η πολιτική του Ταμείου Ανάκαμψης, της πράσινης ανάκαμψης, της πράσινης μετάβασης που μας έχει φτάσει μέχρι εδώ, και είναι η πολιτική που λέει σύγκρουση με αυτό το δρόμο, που λέει σήμερα ότι ο στόχος πρέπει να είναι να εξασφαλιστούν η αξιοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, να εξασφαλιστεί ο λιγνίτης που θα μπορούσε να έχει παραγωγή τέτοια με σύγχρονες μεθόδους δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα, έτσι ώστε να μην είναι τόσο βλαπτικός για το περιβάλλον, και ταυτόχρονα αξιοποιήσει όλων των μορφών. Αλλά το κρίσιμο είναι η ενέργεια να μην είναι εμπόρευμα και να μην διαμορφώνεται μέσα από το χρηματιστήριο της ενέργειας. Πάω στη Δήμητρα, κύριε Παπαδάκη, μία τελεία, πάω στη Δήμητρα τη Μακρύ, λίγο να είμαστε πιο σύντομοι, δεν έχω πολύ χρόνο. Το ερώτημα που έδεσε ο κύριος Πιτσέρης είναι αν υπήρξε κάπου σε κάποια άλλη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μια συγκεκριμένη τέτοιου είδους πολιτική, κάθετη όχι, πολιτική. Δεν υπήρξε. Και είπε ο κύριος Παπαδάκης όχι. Πάω στη Δήμητρα τη Μακρύ. Έλα, Δήμητρα. Γρήγορα, χθες η Ισπανία πέρασε το νομοσχέδιο του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με τα νέα μέτρα για τη βοήθεια προς τους πολίτες, μεταξύ των οποίων είναι και ο μηδενικός ΦΠΑ. Θα έπρεπε να γίνει κάτι αντίστοιχο και εδώ, κύριε Παπαδάκη? Ξέρετε τι έγινε στην Ισπανία? Υπήρχε, για παράδειγμα, για ορισμένους μήνες το μέτρο στα καύσιμα. Γενικά, για όλο τον πληθυσμό, στα καύσιμα. Λοιπόν, τι έκανε η κυβέρνηση της Ισπανίας, λοιπόν? Πήρε τα χρήματα από αυτό το μέτρο και
κατάργησε το μέτρο και το άφησε μόνο για, για τις επιχειρήσεις και για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, ανάμεσα τους και τους εφοπλιστές, και πήρε αυτά τα χρήματα γενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λοιπόν, πρόκειται δηλαδή για μπαλώματα. Από τη μία τα παίρνω και από την άλλη τα δίνω. Επί της ουσίας επιδοτούνται οι λιγότερο φτωχοί, μάλλον επιδοτούν τους πλέον εξαθλειωμένους, και αυτή είναι μια πολιτική που είναι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση εδώ με τα διάφορα market pass, που πριν ήταν fuel pass, και ακριβώς έχεις μια πολιτική επιδοματική που μάλιστα περικόπτει και τους διάφορους και τους δικαιούχους στις ελάχιστες περιπτώσεις με διάφορους κόφτες. Από αυτά δεν βγαίνει κανένας από τη φτώχεια. Αυτή είναι η πείρα και η πρακτική. Είναι η γραμμή των ελάχιστων, ίσα να μην πεθάνεις, αλλά επί της ουσίας ο λαός δεν μπορεί να ανακουφιστεί. Όταν, για παράδειγμα, λένε τώρα, η κυβέρνηση λέει αύξηση στους συνταξιούχους 7,7%. Όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 10%, έχεις επί της ουσίας μειώσεις στις συντάξεις. Ναι, Βαγγέλης Χριστόδουλος. Βαγγέλης. Βαγγέλη, και να κλείσουμε. Ναι, επειδή έχουμε... Ναι. Επειδή έχουμε εξαντλήσει, νομίζω, το θέμα της ενέργειας, απλώς ένα σχόλιο θα ήθελα να αξιοποιήσω και την παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, για το πώς βλέπει το Ευρωκοινοβούλιο το θέμα των υποκλοπών και ποια είναι και η δική σας προσωπική άποψη. Έχει πληγεί σε τέτοιο επίπεδο η εικόνα της πολιτικής ζωής στην χώρα, και ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτού του σκανδάλου στο Ευρωκοινοβούλιο? Καταρχήν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, μην φανταστούμε ότι η χώρα μας είναι απλά μια εξαίρεση. Υπάρχουν και είναι πρόβλημα συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει ένα θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει φέρει αυτή την κατάσταση και στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχει εμπόριο όλων αυτών των κακόβουλων λεγόμενων λογισμικών. Και οι παρακολουθήσεις και το δόγμα ουδής εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις είναι μια πολιτική που προωθείται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ψηφιστεί κανονισμοί και οδηγίες και έχουν οδηγηθεί εδώ τα πράγματα. Άρα λοιπόν το κύριο σήμερα είναι να λάμψει η αλήθεια, δηλαδή να έρθει για παράδειγμα ο κύριος Δράμος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις που η κυβέρνηση υπεκφεύγει αυτή τη στιγμή να τις ανοίξει, και ταυτόχρονα να βγουν πολιτικά συμπεράσματα για τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων που μας έφεραν ως εδώ. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα νομίζουμε ότι ο λαός και για την ενέργεια και για τα φάρμακα και για τα τρόφιμα και για τις υποκλοπές και για τα σκάνδαλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικό είναι το θέμα που νομίζουμε ότι πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα, ότι απέναντί του έχει έναν αντίπαλο, ένα εχθρικό αντιλαϊκό κράτος, έχει κυβερνήσεις που είναι δεδομένο ότι και την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι αντιλαϊκές, και έχει την επιλογή και το κρίσιμο δίλεμμα, ή θα στηρίξει αυτές τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις για να συνεχίσουν την επέλαση ενάντια στα δικαιώματά του και στο εισόδημά του, ή θα παλέψει με ένα ισχυρό ΚΚΕ, με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ την επόμενη μέρα, για να μπορέσει και να αποσπάσει ανακούφιση, για να μπορέσει να καθυστερήσει αντιλαϊκά μέτρα, για να μπορέσει να βάλει τη σφραγίδα τους εξελίξεις προς το δικό του συμφέρον. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παπαδάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε